Θα ήθελα να αρχίσουμε από το πού βρίσκονται οι έρευνες. Στις τελευταίες ώρες υπάρχει μία πληροφορία ότι εις εκ των συνεργών του 23χρονου έχει διαφύγει στο εξωτερικό και μάλιστα σε βαλκανική χώρα. Ευσταθή. Εκείνο που αντιλαμβάνεστε ότι καταρχήν το θέμα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η ανάκριση γίνεται υπό την υποπτία και του αρμόδιου ανακριτή και εισαγγελέα, διέπεται από το πλαίσιο της μυστικότητας και εκ της θέσεώς μου σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να αναφερθώ και δεν επιτρέπεται ως προς την πορεία της ανάκρισης. Εκείνο όμως που θέλω σε κάθε περίπτωση να πω και να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μου, δεδομένου ότι αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το τραγικό γεγονός, ως πολίτες, ως γονείς, χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, φοιτητής, ο οποίος εντελώς θα έλεγα ανέτια μέσα από μια βίαιη εγκληματική συμπεριφορά του ατόμου που έχει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες κι όμως. Έτσι, έχασε, ακριβώς, έχασε τη ζωή του. Εκείνο όμως που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι ότι η ελληνική αστυνομία κινήθηκε γρήγορα, συντεταγμένα, έχει σε πλήρη ανάπτυξη όλες τις αναγκαίες προανακριτικές και ανακριτικές διαδικασίες υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου ανακριτή και εισαγγελέα, προέβη στη σύλληψη αμέσως του φερόμενος δράστη και συνεχίζει με τον ίδιο εντατικό ρυθμό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπολείπων που έλαβαν μέρος στη συμπλοκή, προκειμένου να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη και ο καθένας να δικαστεί και όσοι κριθούν ένοχοι να τιμωρηθούν στο μέγεθος της ευθύνης που θα τους καταλογιστεί. Εκείνο που θέλω να πω όμως, ότι σε κάθε περίπτωση, έτσι, το αν κάποιος ο οποίος στην πορεία θα αποδειχθεί ότι έχει εμπλοκή, διέφυγε στο εξωτερικό, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες δικονομικές διαδικασίες, οι οποίες προβλέπουν και στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας την κίνηση όλων εκείνων των διαδικασιών, προκειμένου να λογοδοτήσει ο κάθε δράση τη δικαιοσύνη. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι αν έχει διαφύγει, τον αναζητάτε μέσω της Ιντερπόλ. Σαφώς. Υπάρχουν όλες οι διαδικασίες. Θα ήθελα όμως με την ευκαιρία αυτή να πω ότι όλοι μας έχουμε συγκλονιστεί από τη δολοφονία και του αδικοχαμένου 19χρονου. Γίνονται όλες οι ενέργειες και έχουμε συνέστηση της ευθύνης που μας αναλογεί από πλευράς της ελληνικής αστυνομίας και δεν προσφέρεται το γεγονός αυτό, αυτή η σκληρή δολοφονία, θα έλεγα, για να εκμεταλλευόμαστε σε εισαγωγικά τη μνήμη του ατόμου που έχασε τη ζωή εδώ του. Θέλω χρειάζεται να σας σεβασμό ρωτήσω στη μνήμη του, χρειάζεται σεβασμό στη μνήμη του, σεβασμό στην οικογένεια που ο πόνος της είναι απάστευτος. Εμείς από κάθε πλευρά της συλληπούμεθα, είμαστε κοντά της και θέλω να διαβεβαιώσω και την οικογένεια αλλά και όλους τους συμπολίτες μας ότι η ελληνική αστυνομία με υψηλό αίσθημα ευθύνης κινείται με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν σε δεδειγμένες, σε συνεργασία και με την καθοδήγηση του ανακριτή και του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να παραπεμφθούν οι δράστες με πλήρη στοιχειοθέτηση των στοιχείων που θα επιβεβαιώσουν κάθε οδήποτε τρόπο τη συμμετοχή τους, προκειμένου να παρεμπιπτούν ενώπιον της δικαιοσύνης με όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. Με το σεβασμό που ζητήσατε, μου δημιουργείται η εντύπωση ότι εμέσως πλην σαφώς αναφέρεστε κάπου. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω ούτως ή άλλως, χωρίς να τα συσχετήσω, για τη δήλωση του συνηγόρου της οικογένειας, του γνωστού δικηγόρου του κυρίου Κούγια εδώ στην ΕΡΤ, ότι του μετέφερε κάποιος, είπε ο κύριος Κούγιας, ελπίζω να μην υπάρξει συγκάλυψη. Θέλω να πιστεύω ότι εν τη ρήμη του λόγου το κύριος Κούγιας αυτό το είπε. Θεωρώ ότι ο κύριος Κούγιας, αν το είπε, γιατί δεν το άκουσα, δέχομαι αυτό που μεταφέρεται. Θεωρώ όμως, επειδή είναι ένας έγκλητος νομικός, γνωρίζει... Το είπε στην πρωινή εκπομπή πριν από λίγο, στους συναδέλφους της πρωινής εκπομπής εδώ στην ΕΕ. Γνωρίζει ο κύριος Κούγιας και την επάρκεια των στελεχών της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να διελευκάνουν τέτοιες υποθέσεις. Έχουμε σημαντικές επιτυχίες στην διερεύνηση ανθρωποκτονιών. Γνωρίζει ως διορισμένος από την οικογένεια
παρακολουθεί την εξέλιξη της ποινικής δικογραφίας, έχει ενημέρωση πλήρη. Κατά συνέπεια, ας πούμε, νομίζω ότι όποια δήλωση έτσι υπόθηκε, προφανώς ας εξηγήσει ο ίδιος τι υπονοεί, αλλά αλλά δεν την απέδωσε στον εαυτό του, είναι μία δήλωση η οποία του μεταφέρθηκε, όπως δεν μπορώ να θεωρήσω ότι υπάρχει άνθρωπος στη χώρα ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του τραγικού εγκλήματος, αλλά και οποιοδήποτε άλλο. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μία τελευταία ερώτηση για τις έρευνες. Υπάρχει μία πληροφορία επίσης ότι ο 23χρονος δεν είναι, συμμετείχε σαφώς στη δολοφονία του Άλκη, αλλά δεν ήταν εκείνος ο οποίος κρατούσε το φωνικό όπλο. Εκείνο που μπορώ να ή έδωσε σας πω, το μοιραίο χτύπημα. Εκείνο που μπορώ να σας πω, και αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια του κάθε κατηγορουμένου να αποσύσει από πάνω τις ευθύνες του, σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει υλικό, υπάρχουν καταθέσεις, υπάρχουν τα εργαστηριακά ευρήματα, τα οποία αυτά αξιολογούνται από την αρμόδια αρχή, που είναι η ανακριτική και η δικαστική. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας πω ότι από πλευράς ελληνικής αστυνομίας εκδηλώνονται όλες εκείνες οι ενέργειες και σε επίπεδο προανάκρισης και από πλευράς εγκληματολογικών εργαστηρίων, προκειμένου να αξιολογηθούν όλα τα ευρήματα από τη σκηνή του εγκλήματος και έχουν βρεθεί και στο συγκεκριμένο μαχαίρι με το οποίο χτυπήθηκε ο 19χρονος και επήλθε ο θάνατος, έχουν βρεθεί προφανώς κάποια στοιχεία πάνω, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία αξιολογούνται από τη δικαιοσύνη και δεν θα είμαστε αισιόδοξοι, αυτό μπορούμε να το πούμε. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συλληφθούν όλοι οι δράστες. Αναμφισβήτητα είμαστε αισιόδοξοι. Το προσωπικό της ασφάλειας Θεσσαλονίκης όλο το 24ωρο ακατάβαστα και με υψηλή προτεραιότητα δουλεύει για την διελεύθερνση την πλήρη αυτής της υπόθεσης. Απλώς χρειάζεται να πάμε με βήματα σωστά, προκειμένου να συλλογούν όλα εκείνο το αναγκαίο προανακριτικό υλικό για να παραπεμφθούν οι δράστες με τα στοιχεία τα οποία πραγματικά θα στοιχειοθετούν στις κατηγορίες τους στη δικαιοσύνη και να αξιολογηθούν και να δικαστούν στα πλαίσια μιας δίκαιης δίκησης. Κύριε Υπουργέ, από τη Δευτέρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στα social media κατά πόσον αυτή η δολοφονία υπερβαίνει αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών, είναι λίγο αδόκιμος ο όρος αλλά τον χρησιμοποιούμε, οπαδική βία. Αν πρόκειται δηλαδή για βία που έχει άλλα γενικότερα χαρακτηριστικά,